Μεγάλες ελλείψεις παρουσιάζουν τα παιδικά εμβόλια που καλύπτουν ασθένειες όπως η μηνυγκίτιδα, η υπατίτιδα, η ανεμοβλογιά, η ηλαρά, η ερυθρά, η παροτίτιδα, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκίτης και η πολιομιελίτιδα. Αναλυτικότερα, η έλλειψη αφορά στα τετραδύναμα και πενταδύναμα εμβόλια που περιέχουν τις άμυνες για τις συγκεκριμένες ασθένειες, τα οποία προορίζονται για μικρά παιδιά και βρέφη. Οι δύο υπεύθυνες εταιρείες για την παραγωγή των εμβολίων, κατά την συνάντησή τους με τον Υπουργό Υγείας, τόνισαν ότι απαιτείται εκτεταμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να παραχθούν τα εν λόγω εμβόλια, ενώ ήδη αποφασίστηκαν να μηδενιστούν οι εξαγωγές στο εξωτερικό μέχρι να ανανύψει η χώρα. Οι λήψεις αρχίζουν για εμβόλια όπως είναι το πενταδύναμο, το τετραδύναμο, τα οποία αφορούν ηλικίες 18-20 μηνών και 4-5 ετών. Είναι αναμνηστικές δόσεις αυτές. Είναι βασικός εμβολιασμός των παιδιών, έτσι. Οι εταιρείες είναι δύο στην Ελλάδα που διακινούν εμβόλια. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των εταιριών και από ό,τι είδα και στη συνάντηση με το Υπουργείο που είχαν την ίδια δικαιολογία παρουσίασαν, επειδή υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση εμβολίου του κοκκίτη παγκόσμια και επειδή η δυνατότητα παραγωγής του εμβολίου είναι περιορισμένη, δεν προλαβαίναν δηλαδή να καλύψουν τις ανάγκες, αναγκαστήκαν προφανώς να μοιράσουν τα εμβόλια με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι υπήρχε μέχρι πρόσφατα, με αποτέλεσμα να εμφανίσουν ελλείψεις. Και εδώ και 2-3 μήνες, και δεν ξέρω για πόσο θα πάει, μια εταιρεία θα καθυστερήσει αρκετά να φέρει εμβόλια από ό,τι μας έχει πει, η άλλη λίγο πιο σύντομα θα τα εμφανίσει. Πάντως αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα σοβαρό πρόβλημα στην κατηγορία αυτή των εμβολιασμών. Πάντως, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου και παιδίατρο Παναγιώτη Βάρναλη, μέχρι και ένας χρόνος καθυστέρησης για την παραλαβή των εμβολίων είναι αποδεκτός, καθώς τα εμβόλια αυτά είναι συμπληρωματικά, με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στα παιδιά που ήταν προγραμματισμένο να τα κάνουν στο προσεχές χρονικό διάστημα. Το ουσιαστικό πρόβλημα πρόκειται να το αντιμετωπίσουν τα παιδιά που έπρεπε να είχαν κάνει το εμβόλιο προπολού και καθυστερούν επιπλέον λόγω της έλλειψης. Αυτά τα εμβόλια που μας λείπουν και καθυστερούμε είναι αναμνηστικές δόσεις. Δηλαδή τα παιδιά, αυτά που εμβολιάζονται κανονικά, μιλάω τώρα έτσι, είναι καλυμμένα. Υπάρχει ένα περιθώριο δηλαδή τουλάχιστον ενός έτους να καθυστερήσει ένα παιδί τον εμβολιασμό σε αυτό το, για το κοκκίτι, ας πούμε, και τα άλλα που περιέχει μέσα το εμβόλιο. Γιατί το εμβόλιο αυτό του πενταδύναμου περιέχει διφθερίδα, τέτανο, κοκκίτι, πολιομιελίτιδα, αιμόφυλο. Είναι 5 αρρώστιες τις οποίες καλύπτει. Έτσι και το τετραδύναμο το οποίο πάει στα 5 χρόνια περίπου καλύπτει αυτές τις 4, διφθερίδα, τέταρτο κοκκίτι και πολιομιελίτιδα. Έχουμε περιθώριο. Δεν, δηλαδή σε 2-3 μήνες δεν σημαίνει ότι μένουν ακάλυπτα αυτά τα παιδιά. Αλλά αν εξακολουθήσει, παιδιά που έχουν καθυστερήσει, να το πούμε έτσι. Έτσι έπρεπε να το κάνουν στα 4-5 χρόνια και έχουν φτάσει 6-7 και δεν το έχουν κάνει, ήδη έχουν καθυστέρηση. Εκεί πιθανώς να υπάρχει πρόβλημα.